Από την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και επειδή ο νομός Κιλκής μπήκε στις κόκκινες περιοχές, ισχύουν τα καινούργια δεδομένα για τους εμπόρους και τα καταστήματα. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Θα δουλέψουμε από τις 4 ως τις 16 Μαρτίου με γνωστές μεθόδους που ξέραμε και από πριν, με το Click Away και το Click Inside ή Click In Shop. Στο Click In Shop έχουν ενταχθεί, σύμφωνα με το ΦΕΚ της κυβέρνησης, τα μαγαζιά των υποδημάτων, η υπόδηση, η ένδυση και τα βιβλιοπωλεία. Και για το Click Away ισχύουν για τα υπόλοιπα όλα μαγαζιά, για τα υπόλοιπα όλα καταστήματα. Το Click Inside, αν θυμόμαστε, το είχαμε εξηγήσει και παλιά, είναι η μέθοδος που στέλνουμε μήνυμα προς το κατάστημα, γίνεται η αποδοχή από τον καταστηματάρχη και μπορεί ο πελάτης να μπει στο μαγαζί μέσα και να ψωνίσει να παραλάβει το προϊόν που θέλει. Το Click Away είναι μια πιο δύσκολη εμπορική κίνηση, η οποία πρέπει να το δει ή στο Facebook ή στο ίντερνετ ή να ξέρει τι θέλει και να στείλει πάλι μήνυμα, αλλά δεν μπορεί να παραλάβει το προϊόν μέσα από το κατάστημα, το μπορεί να το παραλάβει μόνο εκτός καταστήματος και με πώς, με μηχάνημα, το γνωστό το μηχανάκι, με POS. Το Click Away άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι στον κλάδο μας δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτές τις συνθήκες, γιατί ο πελάτης πρέπει να μπει μέσα να δει το προϊόν από κοντά, να το πιάσει, να το δει. Δύσκολη κατάσταση, παρόλο που κρατάμε όλα τα υγειονομικά μέτρα και όλες τις απαραίτητες αποστάσεις. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλη την Ελλάδα. Είμαστε από το Voinoi, δουλεύουμε Click in Shop, είναι λίγο, δεν είναι τόσο καλό το Click in Shop, γιατί δεν μπορεί ο πελάτης να έρθει σε επαφή με τα παπούτσια πάρα πολύ ώρα. Είναι με ραντεβού, οπότε νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο για τον κόσμο να μπαίνει στο ίντερνετ για να κλείσει ραντεβού. Είμαι θετική με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση συνήθως. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια που και πελάτες και εμείς οι έμποροι δεν έχουμε άλλη υπομονή με αυτή την κατάσταση. Ραντεβού μέσα, έξω και έπειτα αυτά δεν γίνεται δουλειά. Οι επιχειρήσεις δεν προχωράνε έτσι πια στην επαρχία.